Η ανταλλαγή επιστολών και τηλεφωνημάτων ανάμεσα σε αξιωματούχους της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών με κεντρικό θέμα τους ρωσικούς S-400 και τα αμερικανικά μαχητικά F-35 καλά κρατεί. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ τόνισε πως η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο υπηρεσιακός Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συνάδει με το πνεύμα της συμμαχίας των δύο χωρών και ειδικά η απειλή αποβολής της Τουρκίας από το πρόγραμμα εκπαίδευσης πιλότων στα αμερικανικά μαχητικά. Όπως γνωρίζετε, έλαβα επιστολή από τον υπηρεσιακό Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ως προς τον τόνο αυτής, είμαστε το ίδιο ευαίσθητοι με τον τουρκικό λαό. Συνεπώς, κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις και προετοιμάζουμε την αναγκαία απάντηση. Θα τους απαντήσουμε σύντομα. Από την πλευρά του, ο Πάτρικ Σάναχαν προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, απαντώντας σχετική δημοσιογραφική ερώτηση για το ζήτημα της διακοπής εκπαίδευσης των Τούρκων πιλότων. Θα μιλήσω τηλεφωνικά με τον Τούρκο Υπουργό Ακάρ ώστε να συζητήσουμε την κατάσταση. Έχουμε ματαιώσει κάποιες δραστηριότητες όσον αφορά στην εκπαίδευση πιλότων. Δεν έχουμε προχωρήσει σε ματαίωση άλλων δραστηριοτήτων.